Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως και κάθε μεσημέρι. Ημέρα Χατσερίδη στον ΠΑΟΚ η σημερινή. Με τον Γιώργο Σαββίδη να ανακοινώνει το πρωί ουσιαστικά την απόκτηση του 31χρονου Ουκρανού κεντρικού αμυντικού από τον Δικέφαλο του Βορρά. Μέσω Instagram ανέβασε φωτογραφία με τον παίκτη να υπογράφει το συμβόλαιο του προφανώς. Ανέβασε συνέχεια και τη φανέλα του, την ασπρόμαυρη φανέλα του με το νούμερο 34. Όλα αυτά και φυσικά οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην επικαιρότητα θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Ας ακούσουμε όμως πρώτα τον χορηγό που προσφέρει την εκπομπή, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν Full Επίθεση από τις 2 μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Μαζί μας έχουμε και τον Κώστα Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι Κώστα, τι κάνεις? Καλό σου μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε καλά, επιστρέψαμε στα μικρόφωνα μετά τη χθεσινή απεργία και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στον κόσμο την ηχορύπανση που του έλειψε χθες ή την πληροφόρηση αν θέλεις που του έλειψε χθες. Πληροφόρηση θα πω εγώ. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λέω ηχορύπανση. Μπαίνουμε σε μια πολύ ωραία εποχή, μια εποχή στην οποία θα ζήσουμε την δόμηση της ομάδας που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά, τη χρονιά, την περίοδο 2018-19. Χαρακτηρίζω την εποχή πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί τώρα θα χτιστεί θεωρητικά ο ΠΑΟΚ στις επόμενες τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια θα πιάσει δουλειά ο Λουτσέσκου στο γήπεδο. Όχι, δεν δουλεύει και τώρα. Δουλεύει, είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ήρθε χθες. Υπήρξε μια μεγάλη σύσκεψη παρουσία του Ρουμάνου τεχνικού με θέμα τις μεταγραφές. Με θέμα μάλλον το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά. Γιατί η συζήτηση δεν γίνεται, Γιώργο, φίλες και φίλοι, μόνο για τις μεταγραφές. Η συζήτηση γίνεται και μάλιστα πολύ έντονη και πολύ δύσκολη για τους παίκτες που θα πρέπει να αποχωρήσουν. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει σήμερα ένα ρόστερ που υπερβαίνει τους 40 παίκτες στο σύνολο. Από αυτούς, μαζί με τους θεματοφύλακες, έτσι. Από αυτούς, συν αυτούς που θα έρθουν, ο Λουτσέσκου δεν θέλει περισσότερους από 28. Δηλαδή 25 ποδοσφαιριστές και 3 τερματοφύλακες. Στον μέγιστο αριθμό, μιλάω για το μέγιστο αριθμό, για το μεγαλύτερο νούμερο, το 28. Αν θα μπορούσε να είναι και μικρότερο, δεν θα έλεγε όχι. Άρα αρχίζει μια πολύ μεγάλη, μια πολύ μακρά συζήτηση για το πώς θα περιοριστεί το ρόστερ της ομάδας, στο οποίο θα πρέπει να προσθέσουμε από σήμερα και τον Ευγένιο Χατσερίδη. Είναι η κίνηση... θα πρέπει να θεωρείται τελειωμένη. Ο παίκτης έχει υπογράψει ένα δεύτερο προσύμφωνο. Το πρώτο προσύμφωνο μεταξύ ΠΑΟΚ και Χατσερίδη είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο, στην μεταγραφική περίοδο του χειμώνα. Και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τον ομογενή Ουκρανό αμυντικό. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το εξίσου δύσκολο με τη δόμηση του ρόστερ είναι και η αφαίρεση παικτών για να φτάσει στο νούμερο σε ικανοποιητικό επίπεδο για τον προπονητή. Ξεκινώντας από τον Χατζηρίδη, να πούμε ότι ο παίκτης έχει υπογράψει το προσύμφωνο. Λεπτομέρειες επομένως ό,τι αφορά την σύνταξη των συμβολέων. Λεπτομέρειες οι οποίες έχουν σχέση με διάφορα διαδικαστικά, τα οποία νομίζω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα το βράδυ, έτσι ώστε να έρθει ο ποδοσφαιριστής για τα απαραίτητα που αφορούν την παρουσίασή του κτλ. Και να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ η προσθήκη του Χατσερίδη, του Ευγένιου Χατσερίδη, στο ρόστερ του Δικεφάλου. Επιλογή με την οποία συμφώνησε χθες στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και ο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου Μίχελ ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Μάκη τον Καγκάτση, τον Μαρία Λιγκοντσάρεβα που ασχολείται με τα οικονομικά και τον Παντελή Κωνσταντινίδη που είναι ο άνωσος συνεργάτης του Ρουμάνου Τεχνικού.
Από την άλλη πλευρά του Skype ήταν ο Ιβάν Σαββίδης και ο γιος του, ο Γιώργος. Αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν για όλα και έγιναν έτσι, έγινε ένα βήμα για το πώς θα είναι η ομάδα την επόμενη χρονιά. Εκτός από τον Χατσερίδη, για τον οποίο επαναλαμβάνω, είναι τυπική η διαδικασία ολοκλήρωσης της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ, γίνονται συζητήσεις για τον Βέρμπλουμ. Είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Για τον Σουηδό έχουν συμφωνήσει όλες οι πλευρές ότι θα πρέπει να φορέσει τη φανέλα του δικεφάλου στο επόμενο χρονικό διάστημα, να προσθεθεί στο ρόστερ της ομάδας και να συμμετέχει στη μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει αρχικά για την πρόκληση στους ομίλους του Champions League. Ανοίγοντας παρένθεση εδώ, θα πούμε ότι είναι γνωστά αυτά. 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα γνωρίζει ο ΠΑΟΚ ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκληματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, το Champions League, ή τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία. Από εκεί και πέρα, η τρίτη κίνηση, αν η πρώτη είναι ο Χατσερίδης και η δεύτερη ο Βέρμπλουμ, ο ΠΑΟΚ ασχολείται με τον επιθετικό που θα πρέπει να εντάξει στο ρόστερ του. Ο Πούκι φαίνεται να είναι πολύ ψηλά στη λίστα του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ και δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να γίνει κίνηση για την προσθήκη του Φινλανδού. Δεν πρέπει να το θεωρήσουμε οριστικό και δεδομένο. Υπογραμμίζω όμως ότι είναι πρώτος στόχος, είναι πολύ ψηλά στη λίστα, είναι ο παίκτης που φαίνεται ότι έχει πρώτο στη λίστα του ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ για να τον προσθέσει η ομάδα στο ρόστερ της. Επαφή έχει γίνει. Υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι ο Πούκι είναι ελεύθερος, υπάρχουν γραφειοκρατικά θέματα τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν και έχουν σχέση με το γεγονός ότι η εκπρόσωπή του, η μάνατζερ του, το γραφείο που τον εκπροσωπεί, έχει δικαιώματα επί του παίκτη. Δεν είναι απλά δηλαδή μια σχέση ποδοσφαιριστή και ομάδα και μάνατζερ. Έχουν δικαιώματα επί των ποσοστών του εκπρόσωποι του. Και αυτό σημαίνει ότι γίνουν οικονομικές απαιτήσεις πέρα από το ποσοστό που δικαιούνται ως manager. Κάπου εκεί ξεκινά μια συζήτηση η οποία δεν μπορώ να ξέρω που θα καταλήξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε που θα καταλήξει, αλλά νομίζω ότι έτσι σκιαγραφείται η διαδικασία των τριών μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Χατσερίδης, Βέρμπλουμ, Πούκι, και από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά και όλα έχουν σχέση με το ποιοι θα μείνουν και με το τι θα γίνει ενδεχομένως, το τι μπορεί να προκύψει δηλαδή στη διάρκεια του καλοκαιριού από μια ενδεχόμενη πώληση. Είναι κάτι που δεν πρέπει ως ενδεχόμενο να το αποκλείσουμε, δηλαδή να φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ μια ενδιαφέρουσα πρόταση για παραχώρηση ποδοσφαιριστή και να γίνει μια συζήτηση. Αν κάποιος σκέφτεται τον Πρίγιοβιτς, θα πρέπει να πω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν πρώτα δεν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του Διεθνούς Σέρβου με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ θα γίνει όποια συζήτηση γίνει για τον Πρίγιοβιτς, αν και πρόθεση της ΠΑΕ είναι να μην παραχωρηθεί. Ωστόσο, παρά το ποια είναι η πρόθεση του προπονητή και της ΠΑΕ ή ακόμη και του ίδιου του Πρίγιοβιτς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί στις 20 Ιουλίου να έρθει μια πρόταση 10 εκατομμυρίων. Εκεί αλλάζουν όλα. Ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος αντιμετώπισης μιας τέτοιας πρότασης και φυσικά αλλάζει και ο τρόπος σκέψης του ποδοσφαιριστή που θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Το τρίτος άξονας, Γιώργο, είχε να κάνει με τις αποχωρήσεις, δηλαδή και τις προσθήκες. Υπάρχει ο Ενρίκε, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας με στόχο να καλύψει το κενό που αφήνει ο ΜΑΚ, ο οποίος επιστρέφει στη Ζενίθ στην οποία ανήκει. Δεν υπάρχει πρόθεση από τον ΠΑΟΚ αγοράς του ΜΑΚ. Η Ζενίθ ζητά ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ, μείωσε κατά το ίμιση τις απαιτήσεις της από 4 σε 2, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω και να υπάρξει από τον ΠΑΟΚ διάθεση να πληρώσει αυτό το ποσό στη Ζενίτ και ένα συμβόλαιο σχεδόν ενός εκατομμυρίου στον ΜΑΚ για να τον προσθέσει στο ρόστερ. Άρα ο Ενρίκε θεωρείται και για μένα είναι ιδανική λύση και γι' αυτό θα επιστρέψει και θα ενσωματωθεί με την ομάδα που θα φύγει στις 22
Ιουνίου, στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από εκεί πέρα, ξεκινά συζήτηση για τον Ουάρντα. Ακριβώς. Τι θα γίνει με τον Αιγύπτιο. Αυτή η συζήτηση θα έχει ουσιαστική μορφή μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Ουάρντα με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο Μουντιάλ. Δηλαδή, νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση τώρα θα είναι πρόωρη. Στόχος είναι να πέσει το όνομα του Ουάρντα στο τραπέζι για το αν θα είναι στο ρόστερ ή όχι μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του παίκτη με την εθνική Αιγύπτου στο Μουντιάλ. Μια καλή παρουσία εκεί μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, έτσι. Να αλλάξει τα δεδομένα. Είναι λίγο περίπλοκο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέση για να κρατήσει στην ομάδα Μάτος, Μαουρίσιο, Ενρίκε, Ουάρντα και τον Χατζηρίδη και Σάκοφ. Είναι ο αριθμός αρκετά μεγάλος. Αν προσθεθεί και ο Ζάιρο, περισσεύουν δύο. Αν υποθέσουμε ότι ο Ζάιρο θα φύγει και πάλι είτε με πώληση είτε με δανεισμό, περισσεύει ένας. Υπάρχει επιπλεόνασμα ενός παίκτη μη κοινοτικού, όπως τους λέμε. Άρα θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Έχει ο Πάου δηλαδή ο Άρντα, ξαναλέω, Ενρίκε, Μάτος Μαουρίσιο, Σάκοφ Κατσερίδη. Έξι, δικαιούται πέντε. Υπάρχει πλεόνασμα ενός παίκτη. Έτσι, οπότε πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ώστε κάποιος από αυτούς να είτε να παραχωρηθεί δανεικός είτε ένας. Να απολυθεί. Ναι, δεν μπορεί να έχει πέντε. Έξι. Είναι έξι. Επαναλαμβάνω με το Ζάιρο 7, αλλά βγάλω τον από την έξι. Ο Ζάιρο προφανώς ναι, δεν θα έχει θέση στο ρόστερ. Okay. Μένουν έξι, οι θέσεις είναι πέντε. Γι' αυτό και λέω ότι ξεκινάει με τους πέντε σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Σάκο, Μαουρίσιο, Μάτος, Κατσερίδη, Ενρίκε. Ο Ουάρντα είναι ο έκτος. Τι θα γίνει, θα φανεί μετά το Μουντιάλ και ενδεχομένως να υπάρξει κάποια αποχώρηση για να μπορέσει να προσθεθεί ο Ουάρντα ή να ληφθεί μια απόφαση που θα έχει να κάνει με το μέλλον του Ουάρντα σε σχέση με το εκτός μάλλον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι θα είναι εκτός ΠΑΟΚ, λέω ότι γίνεται συζήτηση. Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στην εξίσωση ο Ουάρντα για τους λόγους που προανέφερα. Ναι, έχει Μουντιάλ. Αν δεν είχε Μουντιάλ και στις 19 Ιουνίου στην πρώτη συγκέντρωση των παικτών του ΠΑΟΚ ήταν εδώ, θα ήταν διαφορετική η συζήτηση. Δεν θα είναι όμως εδώ λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική Αιγύπτου στο Μουντιάλ. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο μακριά θα φτάσει η Αίγυπτος και πότε, αφού πάρει και την άδεια της εβδομάδας που δικαιούται των 10 ημερών μετά το τέλος των υποχρεώσεων της Εθνικής του στο Μουντιάλ, θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του. Τώρα, ξεκινά συζήτηση για τον Γιαννούλη, ξεκινά συζήτηση για τον Χατζη Ισαΐα, ξεκίνησε ήδη αυτή η συζήτηση. Ξεκινά συζήτηση για τον Κίτσιου, για τον Χαρίση. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι Χαρίσης και Κίτσιου θα πάρουν θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, όπως και ο Λίρατζης, για τον οποίο έγινε πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα, διότι θα πρέπει να υπάρχει παίκτης ή παίκτες πίσω από τον Μάτος. Συζήτηση επίσης γίνεται για το τι θα γίνει με τον backup του Διερήνια, εφόσον ο αρχηγός παραμείνει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όλα αυτά, το κουμπί εκκίνησης για όλες αυτές τις αποφάσεις πατήθηκε χθες στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε και πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο όχι συζητήσεων αλλά πράξεων. Πράξεων στη διάρκεια των οποίων, μάλλον στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται ως μακρινό ενδεχόμενο και ο Κόντε του Πας Γιάννενα. Ως μακρινό ενδεχόμενο και ο Κόντε του Πας Γιάννενα, διότι είναι πολύ πιθανό να δοθεί κάπου ο Κουλούρης δανεικός για να πάρει παιχνίδια τουλάχιστον ενός έτους και στη συνέχεια να επιστρέψει στην ομάδα. Είναι ένα μεγάλο παζλ, το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή, είναι ένα μεγάλο παζλ το οποίο θα αρχίσει να παίρνει μορφή τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά κυρίως τους παίκτες που θα έρθουν και αυτούς που θα πρέπει να αποχωρήσουν. Γιατί ο βασικός κορμός της ομάδας είναι συγκεκριμένος, το ξέρουμε, είναι δεδομένος, εκτός και αν προκύψει ενδιαφέρον για κάποιο παίκτη, για τον Καντουρί, για τον Σάχο. Για τον Γκάμπος. Σήμερα οι Τούρκοι τώρα έγραφαν για τον Γκάμπος. Υπήρχαν σενάρια για την Αλάνια. Έγραφαν, εντάξει. Πριν από 10 μέρες οι Τούρκοι θεωρούσαν δεδομένο ότι ο Πέλκας μετακόμισε στην Μπεσίκτας. Λοιπόν, χωρίς να φτάσει ποτέ καμία πρόταση τον Τούρκο στον ΠΑΟΚ. Φιλολογικό ενδιαφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Γκάμπος.
Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν θα έρθει πρόταση ή όχι. Λέω ότι σήμερα όλα αυτά είναι φιλολογικά. Ναι, συμφωνία για την οποία μιλάμε, συμφωνία Αλάνια με Τζάλμα. Ο Τζάλμα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, πρέπει κάποιος να πει στους Τούρκους. Δεν μπορεί λοιπόν να συμφωνήσει με μια ομάδα χωρίς να το γνωρίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι σκιαγραφείται το μεταγραφικό. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι πολύ μεγάλη η εξίσωση. Θα έχουμε διάφορες καραμπόλες στη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό γιατί, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ληφθούν πολλές και σοβαρές αποφάσεις. Δεν είναι απλό, είναι σύνθετο το θέμα, όχι πρόβλημα. Πρόβλημα δεν είναι. Είναι ένα θέμα που παρουσιάζει έτσι πολλούς άξονες συζήτησης για την τελική μορφή του ρόστερ. Και είμαστε στις 31 Μαΐου, έτσι έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας. Έχει πάνω από 90 μέρες μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου για να έχουμε την τελική μορφή του ρόστερ. Ωστόσο, πρόθεση και της ιδιοκτησίας, της οικογένειας Αβίδη και της διοίκησης είναι να ικανοποιηθεί το μεγάλο αίτημα του προπονητή. Ποιο είναι αυτό? Να έχει το 90% του ρόστερ στα χέρια του πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, στις 22 δηλαδή Ιουνίου. Αν υποθέσουμε ότι ο Χατζηδάκης προστίθεται στην ομάδα, το ίδιο συμβαίνει και με τον Ντέρμπλουμ και τελειώσει και το θέμα του επιθετικού, με τον Πούκι ή κάποιον άλλο, ο Λουτσέσκου θα είναι καλυμμένος, θα έχει καλυφθεί στο έπακρο η επιθυμία του για το 90% του ρόστερ, έτσι ώστε να κάνει μια προετοιμασία με στόχο να προκληθεί η ομάδα από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εδώ να πούμε, Κώστα, για τη θέση του επιθετικού, ότι επίσης, εάν ο Πρίγιοβιτς κάνει μια εξαιρετική παρουσία, όπως είπες και στο Μουντιάλ, και έρθει μια πρόταση που ενδιαφέρει και τον ίδιο και θελήσει να παραχωρηθεί, ίσως να αλλάξουν τα δεδομένα και για το ενδιαφέρον για επιθετικό. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου δήλωσε και στη Ρουμανία προχθές ότι θέλει έναν επιθετικό, ένα δεύτερο φορ, ως λύση πίσω από τον Πρίγιοβιτς. Και προς το παρόν υπάρχουν λύσεις του Πούκι, ίσως και του Κόντε, ως πιο μακρινό σενάριο. Ναι. Μπορεί να έρθει αύριο η West Ham και να το πει του Πρίγιοβιτς ότι δίνω 10 εκατομμύρια. Ακριβώς, και να θέλει ο ίδιος να. Ότι δίνει στον Μπάουκ. Δεν το ξέρω αυτό. Έτσι, αν καλύψει μια ομάδα τη ρήτρα του και υπάρχει διάθεση να πληρωθεί και ο ποδοσφαιριστής, όλα αλλάζουν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει συζήτηση όμως επ' αυτού. Ο Πρίγιοβιτς δεν είναι μέσα στις προθέσεις του Πάουκ να πουληθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά όλα είναι. Δηλαδή, αν είχε μια πρόταση 6-7 εκατομμυρίων, δεν τον πουλάει ο Πάουκ. Ο Πάουκ θέλει τη ρήτρα του 10 εκατομμύρια, έτσι κάθαρο. Για το θέμα του Πρίγιοβιτς. Όπως και για τον Μπέλκα δεν υπάρχει πρόθεση να παραχωρηθεί, έτσι. Εκτός και αν πάλι προκύψει κάποια πρόταση. Το ίδιο ισχύει. Πολύ μεγάλη. 7 εκατομμύρια είναι η ρήτρα του Μπέλκα. Αντιθέτως, αν έρθει μια πρόταση για τον Καντούρι ή για το Ρέι, γιατί θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και το Ρέι κάποια στιγμή. Ο Πάουκ δεν είναι αντίθετος προς την πώληση των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Έτσι, οπότε θα αναμένονται. Αν θα υπάρξουν εξελίξεις, αν θα υπάρξουν προτάσεις για αυτούς τους παίκτες. Σήμερα ανακοινώθηκε και το πρώτο φιλικό. Θα είναι το τελευταίο του πρώτου μέρους της προετοιμασίας. Στις Δευτέρα 2 Ιουλίου, στις 3 επιστρέφει η ομάδα από την Ολλανδία μετά το πρώτο μέρος της προετοιμασίας εκεί. Με την Νόρτζελαντ. Η Νόρτζελαντ θα είναι ο αντίπαλος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι δεδομένο. Και μεγάλη συζήτηση έχει, Γιώργο, και θα γίνει για τη μορφή του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι πάμε για ένα πρωτάθλημα 20 ομάδων. Με αυτά που βλέπω και αντιλαμβάνομαι και από πληροφορία αλλά και από αίσθηση πληροφόρηση, βλέπω πρωτάθλημα με Κέρκυρα και Πλατανιά, Όφη και Άρη, Παναχαϊκή και Κησεμικό. Να μην απορρίσει κανείς αν έχουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα στη νέα περίοδο. Η συζήτηση που άνοιξε θα είναι μεγάλη και νομίζω θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές στη μορφή του πρωταθλήματος τη νέα περίοδο. Δεν το προεξοφλώ, δεν το θεωρώ δεδομένο. Θεωρώ δεδομένο όμως ότι οι ζυμώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Σίγουρα όχι 16 ομάδων. Σίγουρα ένα πρωτάθλημα 18-20 ομάδων με ομίλους, με δυναμικότητα, με. Δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς, αλλά βλέπω ότι η κουβέντα που άνοιξε από το Βασιλιάδη είναι πρόθεση της κυβέρνησης. Δεν θα το αρνηθεί η ΕΠΟ και παράλληλα θα υπάρξει. Γιατί αυτό θα πρέπει να έχει και ένα κάλυμα. Παράλληλα λοιπόν θα υπάρξει και και μια στήριξη από την ΕΡΤ, η οποία θα πάρει τους άστεγους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα. Δύο ταχυτήτων θα πούν πολύ, θα συμφωνήσω μαζί τους, προειδεάζω και το τι θα συμβεί, θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν στο επόμενο διάστημα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ένα πρωτάθλημα διαφορετικό από το φετινό.
με περισσότερες ομάδες. Τώρα, ποια θα είναι η τελική του μορφή, δεν το ξέρω. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι αλλαγές, οι όποιες αλλαγές μπορεί να εφαρμοστούν άμεσα, έτσι, από την επόμενη περίοδο? Άμεσα θα εφαρμοστούν, ναι, από την επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Όποιος θεωρεί ότι θα έχουμε πρωτάθλημα των 14 με Όφη και Άρη, κάνει λάθος. Mm-hmm. Πρωτάθλημα με Κέρκυρα, Πλατανιά, Όφη, Άρη και άλλους δύο ενδεχομένως. Για να μην σου πω ακόμα πιο διευρυμένο πρωτάθλημα, με μια με διαφορετική μορφή πρωταθλήματος. Ίσως δύο όμιλοι μέχρι το Δεκέμβριο και από το Δεκέμβριο και μετά οι υπόλοιποι και οι άλλοι σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Κάπως έτσι το βλέπω ότι θα προχωρήσει η διαδικασία. Ναι, παίζει πολύ αυτό τις τελευταίες ημέρες με τον Βασιλιάδη. Είχαμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο μεταγραφικό τοπίο, στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Αναμένεται πλέον η επίσημη ανακοίνωση και η παρουσίαση του Γεβγέν Χατζερίδη από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Μετά την ανακοίνωση μεταγραφής ουσιαστικά μέσω Instagram από τον Γιώργο Σαββίδη. Υπάρχει το θέμα του Βέρμπλουμ, για τον οποίο επίσης αναμένονται οι τελικές εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος εκπομπής. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, full επίδεση μέρος δεύτερο. Συνεχίσουμε με μια έκτακτη είδηση για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που σόκαρε εντός εισαγωγικών το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Το ανακοίνωσε ο ίδιος πριν από λίγη ώρα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ο Ζιζού, όπως ο ίδιος δήλωσε, αποφάσισε να μην συνεχίσει την επόμενη χρονιά στην Βασίλισσα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο και για εμένα και για τους παίχτες. Σκέφτομαι ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να νικά και χρειάζεται μια αλλαγή, κάτι νέο. Να αναλάβει ένας νέος προπονητής με τις δικές του μεθόδους. Νομίζω ότι με εμένα στον πάγκο θα είναι δύσκολο για αυτήν την ομάδα να κατακτήσει τίτλους και του χρόνου. Δεν θα ήθελα να αρχίσω μια σεζόν και να φύγω στην πορεία επειδή τα πράγματα δεν είναι καλά. Θέλω να το κάνω τώρα που είμαστε όλοι καλά, τόνισε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ανακοινώνοντας το αντίο του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Για την ακρίβεια, όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν είπε αντίο, αλλά εις το επανειδήν, καθώς όπως τόνισε θα βρίσκεται πάντα κοντά στην Βασίλισσα, η οποία του έχει δώσει τα πάντα, σύμφωνα πάλι με τις δηλώσεις του ίδιου. Ο Ζιντάν, ο οποίος αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 2,5 χρόνια, είχε αναλάβει τους μερέγγες το Ιανουάριο του 2016, αντικατέστησε τότε τον Ράφα Μπενίτεθ, και πρόλαβε φυσικά να κατακτήσει τα πάντα με την Real Madrid. Τρία συνεχόμενα Champions League, ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Super Cup Ισπανίας, δύο ευρωπαϊκά Super Cup και δύο παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Έγραψε ιστορία φυσικά ο Γάλλος τεχνικός, καθώς έγινε ο δεύτερος coach με τους περισσότερους τίτλους πίσω από τον Μιγγέλ Μουνιό. Όσον αφορά την επόμενη μέρα της καριέρας του, τόνισε ότι δεν ψάχνει ομάδα, είναι κουρασμένος από την ένταση της δουλειάς σε αυτό το διάστημα και θα δει στην πορεία φυσικά τι θα κάνει στη συνέχεια της καριέρας του. Θα λοιπόν με το τέλος του Ζινεντίν Ζιντάν από την Real Madrid που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, θα πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη για να δούμε τι γίνεται στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους φίλους οπαδούς του Λίμπερο. Τι γίνεται, είσαι καλά? Καλά. Λίγο επιτυχημένο σταμάτησε ο Ζιντάν, ε. Λίγο. Ναι. Δεν έκανε και τίποτα, εντάξει. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει και το πρωτάθλημα. Τα πήγε άσχημα εκεί, ήταν το μόνο άσχημο σημείο, έτσι. Αλλά τι να του πεις όταν έχει πάρει τρία σερί Champions League, έτσι, τι μπορεί να του πει κανείς? Ναι, δεν πέτυχε τίποτα άνθρωπος, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάντως διέψευσε πάρα πολλούς που είχαν αμφιβολίες όσον αφορά το κατά πόσο θα τα καταφέρει ως προπονητής από τη μέρα που ανέλαβε, αλλά όταν έχει πάρει τρία συνεχόμενα Champions League. Ναι, γιατί κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι παιχταράδες όταν το γυρνάνε στην προπονητική. Ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, όντως. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά αυτός
Αυτός και παιχταράς ήταν και προπονηταράς είναι από ό,τι φαίνεται. Έτσι, θα το δούμε βέβαια και αν θα συνεχίσει σε κάποια άλλη ομάδα αυτού του επίπεδου, τι θα καταφέρει και εκεί, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής πάντως δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς ότι είναι αποτυχημένος. Να σου πω λίγο κάτι. Τώρα δηλαδή έχει πετύχει αυτό που έχει πετύχει ο ποδοσφαιριστής. Έχει πετύχει αυτό που έχει πετύχει ο προπονητής. Νομίζω σε κάποια φάση θα πάει και στη Γιουβέντους, που ήταν και άλλη αγαπημένη του ομάδα. Ναι. Να την κάνει και αυτή εκεί πέρα από τα αθλήτρια Ευρώπης ξανά. Και κάπου εκεί μετά, κάπου στα 55, νομίζω ότι θα έχει όλη την ευκαιρία να ξεκουραστεί μετά και με πάρα πολλά λεφτά. Και τι άλλο να κάνει ακριβώς έτσι. Ναι, ακριβώς. Και τι άλλο να κάνει στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Έτσι, έτσι. Στον μπάσκετ τι έχουμε, Νίκο, μετά τον αποκλεισμό, έτσι. Το πάω τώρα στρέφεται το ενδιαφέρον στη σειρά με τον Προμηθέα, έτσι. Ναι. Η προετοιμασία για αυτά τα παιχνίδια με τον Προμηθέα, το πρώτο μάτς που είναι το Σάββατο στις 6.30, ξεκινάει σήμερα. Χθες παίχτες είχαν ρεπό. Ρεπό που εγώ το χαρακτήριζα απαραίτητο. Για ανάσχεση σε κούραση, γιατί παίξανε μέσα σε 5 μέρες 3 πάρα πολύ απαιτητικά παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό, και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και πάρα πολύ δυνατός ο αντίπολος, οπότε σίγουρα υπήρχε και χθες ανάγκη για κάποιες έτσι ανάσες, να το πω πολύ απλά. Σήμερα και αύριο ο ΠΑΟΚ θα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι με τον Προμηθέα, το πρώτο μικρό τελικό που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στην Πάτρα στις 6.30. Είχε προκύψει ένα καινούργιο ζήτημα όσον αφορά απουσία, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, που έχει να κάνει με τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο. Έχει προκύψει καινούργια απουσία. Ήταν κάτι γνωστό, αλλά επειδή τώρα έφτασε η ώρα του αγώνα, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι δεν θα παίξει από το μάτσο Χαρλαμπόπουλος, καθώς εδώ και καιρό είχε δηλώσει συμμετοχή στο camp του NBA που γίνεται στο Τρεβίζο. Πριν λίγες ημέρες αποφασίστηκε ότι θα είναι 40 παιχνών της ηλικίας του, τέλος πάντων, που θα πάρουν μέρος σε αυτό το camp. Το camp διεξάγεται από τις 2 Ιουνίου μέχρι και τις 5 στο Τρεβίζο, και έτσι ο Χαλαμπόπουλος θα είναι εκεί. Οπότε θα χάσει σίγουρα το πρώτο παιχνίδι, που είναι το Σάββατο στις 2. Το δεύτερο match είναι Τετάρτη 6 του μήνα. Πιθανολογώ ότι με την επιστροφή του θα φανεί αν θα τον υπολογίζω από Θεοδόρου και για το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ, αυτά τα μάτς με τον Προμηθέα δεν είναι κάτι που τα περίμενα, να το πω πολύ απλά. Έτσι, μπαίνοντας στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, όλοι μέσα στην ομάδα ξέρουν ότι το έργο τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο και έτσι αποδείχθηκε. Ο ρεαλιστικός στόχος που είχε τεθεί, να το πω έτσι απλά, για αυτά τα μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει μια νίκη. Αλλά πέτυχε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ έτοιμο να τον αντιμετωπίσει, με πολύ σωστή νοοτροπία. Και έτσι ακόμα και εκείνο το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που έκανε στο τρίτο μάτς στο Παρατάκι, ο Παναθηναϊκός στα φόρτσα στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Δεν νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια τώρα που έρχονται με τον Προμηθέα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Μάτι Πάτρας θα είναι αδιάφορα. Και οι δύο θέλουν την τρίτη θέση, γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, ο τρίτος ακριβώς είναι ο πρωταθλητής των 12, και σίγουρα και οι δύο το θέλουν αυτό για λόγους γοήτρου, για διάφορους άλλους λόγους. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τη σειρά των απογοητευμένων, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν πάμε στους ημιτελικούς, αυτοί που αποκλείονται απογοητευμένους δεν τους λες. Γιατί περισσότεροι ξέρουν ότι δεν θα είναι στους τελικούς όταν παίζουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Να πω την αλήθεια, περίμενα λίγο ανταγωνιστικότερη τη σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά σε αυτό το περίμενα και εγώ και ποντάριζα κυρίως στο Παναθηναϊκός μπορεί να, ξέρεις, έχει χάσει λίγο το κίνητρό του, λίγο να μην είναι το μυαλό του 100% σε αυτά τα παιχνίδια μετά τον αποκλεισμό από την Ευρωλίγκα, αλλά διαψεύστηκα. Και στο μάτς του Προμηθέα, εντάξει, που δεν έγινε στον... Εκεί στο δεύτερο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, δεν έγινε το διπλό του Προμηθέα. Μετά ήταν πολύ δύσκολο για μια ομάδα τέτοια όπως η ομάδα της Πάτρας να πάρει να μάθει την έδρα της και να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Πήγε να τα αλλάξει εκεί, αν κέρδιζε μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν το κατάφερε και έτσι το τρίτο μάτς ήταν και εκεί τυπική διαδικασία. Ο Προμηθέας γενικά το τελευταίο καιρό έχει λίγο κάποια ζητήματα απουσιών, παιχτών που έχουν κάποια θέματα. Ο Μιλόσεβιτς εδώ και καιρό ταλαιπωρείται από ένα θέμα στο πόδι του. Έχασε τα δύο πρώτα μάτια, θυμάμαι καλά, τη σειρά με τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στο τρίτο. Ο Έλλης, ο ψηλός τους, έπαιζε με πρόβλημα σε όλη τη σειρά με τον Ολυμπιακό. Και ο Χόλ είχε κάποια ψηλοθέματα
λίγο πριν τα μάτια με τον Ολυμπιακό, οπότε έχει και ο Προμηθέας κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τραυματισμούς και με πιθανές, αν όχι απουσίες, με παίχτες που δεν είναι στο 100%. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές για τα δύο πρώτα μάτς. Διαιτητής Ευρωλίγκα θα υπάρχει σε ένα από αυτά. Ναι, θα υπάρχει διαιτητής Ευρωλίγκα σε ένα από αυτά. Μετά από όσα γίνανε το βράδυ, το απόγευμα της Τρίτης, ναι, στα γραφεία της ΚΕΔ. Στο πρώτο παιχνίδι θα είναι ο Ηλίας Γορμιλάς, ο πρώτος διαιτητής, μαζί με τον Ψαριανό το δεύτερο και τη Τσαρούχα την τρίτη. Στο τρίτο παιχνίδι θα είναι, στο δεύτερο παιχνίδι μάλλον, στο Παλατάκι Τετάρτη, θα είναι ο Σχοινάς, ο Σόμος και ο Τζαφλέρης. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πώς θα ασχοληθούμε με διαιτησία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα ασχοληθούμε και πάλι. Και στο δηλαδή, μάτς στον Παναθηναϊκό υπήρχαν κάποιες φάσεις, έτσι. Και στο τρίτο τελευταίο, αν πιάσουμε. Ναι, αλλά ξέρεις, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο φόρτσαρε τόσο πολύ. Που ναι, έδειξε ξεκάθαρα την διαφορά ποιότητας. Να εκτεθούν πολύ. Ναι, αν κάνουμε έτσι έναν απολογισμό τη σειρά του Πάγου του Παναθηναϊκού. Αν βγάλουμε έξω τα δύο πρώτα παιχνίδια που ήταν στο ΆΚΑ και εντάξει, ήταν σοβαρός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως είχε λιγότερες πιθανότητες. Αλλά στο μάτς το τρίτο εδώ στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, ναι, μεν έδειξε ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και να χτυπήσει το παιχνίδι στα αίσια, αλλά στο δεύτερο νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορά ποιότητας. Μόλις λίγο ανέβασε στροφές ο Παναθηναϊκός, το πήγε το μάτς ακριβώς όπως ήθελε και δεν άφησε κανένα περιθώριο. Ναι. Κοίτα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα που φτιάχνεται, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλάνο μακροπρόθεσμο, δεν κοιτάει μόνο αυτή τη σεζόν. Κοιτάει και την επόμενη, κοιτάει και την μεθεπόμενη. Θέλοντας σιγά σιγά να έχει μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο κορμό που θα παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ, το οποίο κατά καιρό, μέσα στο καιρό θα το εξελίσσει. Αυτό που έχει να κρατήσει σίγουρα είναι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι μεν είναι ο πρωταθλητής, ναι μεν είναι μια ομάδα ήττη, αλλά αυτές οι ομάδες που ξέρουν ότι στην Ελλάδα τα περισσότερα μάτσους είναι τυπική διαδικασία, να το πω έτσι απλά, και περιμένουν ήδη τους τελικούς στα μάτς στην Ευρωλίγκα, που είναι η μεγάλη τους στόχη. Σε κάποια μάτς δεν είναι και τόσο έτοιμοι, τέλος πάντων κάποιοι παίχτες τους δεν είναι 100% στο γήπεδο, μπορεί να είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Ο Καλάθης, που είναι, αν όχι ο κορυφαίος playmaker της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, σίγουρα μέσα στους 2-3 κορυφαίους, στα μάτς του Παναθηναϊκού έχει τρομερή νοοτροπία. Δηλαδή, έπαιζε σαν είναι τελική τα παιχνίδια. Από τέτοιες καταστάσεις, μόνο να μάθουν να έχουν παιδιά που έχει ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Κόνιαρης, ο Χαραλαμπόπουλος, ακόμα και ο Κατσίβελης, που είναι ένα παιδί που δεν είναι μικρός, αλλά ηλικιακά, αλλά πρώτη φορά, έτσι, είναι η πρώτη του ομάδα ΠΑΟΚ που έχει έναν πιο σημαντικό ρόλο σε άμυνα και επίθεση. Αν τα κρατήσει αυτά τα πράγματα και χτίσει πάνω σε αυτά, σίγουρα μπορεί του χρόνου, του παραχρόνου, ξέρω εγώ, θα μπορεί να ξαναβρεθεί με τέτοια κατάσταση, να είναι πιο έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Και μιλάω στο κομμάτι της νοοτροπίας, τώρα όταν ο Παναθηναϊκός σου βάζει 11 τρίποντα, νομίζω έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί δεν μπορεί να τον ακολουθήσει καμία ομάδα στην Ευρώπη. Δεν το συζητάμε αυτό. Μια ανάλογη εμφάνιση έκανε με τη Ρεάλ, την πρωτοφύτρια Ευρώπη, σε αυτό το μάτι των πρώην τελικών και της έριξε 28 πόντους, αν δεν είμαι καλά την νίκη. Ναι. Η νοοτροπία αφορά, ας πούμε, ότι όταν θα πας στο ΆΚΑ και θα παίξεις, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να βάλεις το κορμί σου δυνατά, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να σπρώξεις το rebound, θα πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα σε πιέσει ο αντίπαλός σου να μην φας από αυτό, να το πω έτσι, ναι, πολύ, πολύ λαϊκά. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει διάφορα πράγματα να κρατήσει από αυτή τη σειρά. Έτσι. Μπορεί να μάθει. Και από τη στιγμή που πέτυχε ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκό έτοιμο, δηλαδή συγκεντρωμένο 100%, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτά που είδαμε. Αν τον πετύχαινε τον Παναθηναϊκό σε μια φάση όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα, εκεί νομίζω θα βλέπαμε άλλη σειρά. Δεν σου λέω ότι θα περνούσε. Έτσι. Μπορούσε να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ σε όλα, ναι, θα είχαμε και πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει τουλάχιστον μια νίκη. Αλλά εντάξει. Θα φανεί. Έκανε εκείνη την νίκη ο Προμηθέας μπες στην ΑΕΚ πριν το Final Four του Champions League και βγήκε αυτός τρίτος. Τι να κάνουμε. Ναι. Και έχει το πλονέκτημα έδρας τώρα. Έτσι. Πάντως τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσει θετικά η χρονιά για τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα μάτια με τον Προμηθέα και με μειονέκτημα έδρας, αν καταφέρει να πάρει την τρίτη θέση και για λόγους γοήτρου και αυτοπεποίθησης εν ώψη της συνέχειας. Γιατί όχι, εφόσον όπως είπες, ο ΠΑΟΚ χτίζει μακροπρόθεσμα. Κοίτα, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, έτσι. Δεν βγήκε τυχαία τρίτος φέτος.
Και νίξε δύο φορές τον ΠΑΟΚ, έτσι στην κανονική περίοδο. Νίξε δύο φορές τον ΠΑΟΚ. Ήταν δεύτερη αγωνιστική, πίσω δεν το θυμούνται πολύ το παιχνίδι στο Παλατάκι. Ήταν δεύτερη αγωνιστική νωρίς, αλλά έδειξε από την όχι αρχή. Όχι δεύτερη, ότι... νομίζω η πρώτη αγωνιστική ήταν. Η πρώτη, ναι, τον πέτυχε τον ΠΑΟΚ τότε σε δύο, τον πέτυχε σε δύο συγκυρίες περίεργες και το εκμεταλλεύτηκε. Την πρώτη αγωνιστική τότε ο ΠΑΟΚ ήταν εντελώς τα χαμένα μετά τον αποκλεισμό από τον Άρη στο κύπελο. Είχε το θέμα με το μάτι του Ντίλαρ, δεν είχε τον Κόνιαρη και όλα αυτά. Και ο Προμηθέας ήρθε με πολύ σωστή νοοτροπία μέσα στο Παλατάκι και κέρδισε. Και το δεύτερο μάτι που είχε κερδίσει στην Πάτρα, που το κέρδισε και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, μετά με ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ισπανία, στην Τενερίφη, δύσκολο ταξίδι. Και αλλά... επίσης εκείνο το μάτι ήταν που ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για τους διαιτητές, για τις διαιτητικές αποφάσεις που είχε πολλά παράπονα. Ναι, μία από τους διαιτητές που ήταν σε εκείνο το παιχνίδι είναι και σε αυτό τώρα, η Τσαρούχα. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μέσα στις λεπτομέρειες που λέμε. Θέλω να πω ότι η Προμηθέας πάντως είναι μια ομάδα που ξεκίνησε καλά και όλοι περιμέναμε ότι θα έρθουν μια-δυο ήττες και θα τους πάρει από κάτω. Όχι μόνο τους πήρε από κάτω όταν ήρθαν οι ήττες, αλλάξανε και Αμερικανούς όταν είδαν ότι υπάρχει πρόβλημα, φέρανε άλλους, κάνανε μεγάλες νίκες, κέρδισαν στο ΆΚΑ την ΑΕΚ, έτσι, στην έδρα τους κέρδισαν τους πάντες, αν θυμάμαι καλά, πλην του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Και την ΑΕΚ την κέρδισαν και τον ΠΑΟΚ το κέρδισαν. Και το Λαύριο είχαν κερδίσει νομίζω. Και το Λαύριο είχαν κερδίσει. Είναι μια ομάδα πολύ καλή μπασκετικά, με γεμάτο ρόστερ. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαία στο ότι όλοι σκέφτονται πως θα είναι μια από τις επόμενες δυνάμεις, γιατί και του χρόνου έχει διάθεση να παίξει το Champions League και άλλα χρήματα να ρίξει. Και αυτά είναι τα γύρω-γύρω. Εγώ όταν μένω στον μπασκετικό και στον μπασκετικό Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Γεμάτο ρόστερ, καλή έδρα, καλό μπάσκετ, οπότε το έργο του Πάκου είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη σειρά. Απλά ξαναλέω ότι μη σκεφτόμαστε ότι επειδή αποκλείστηκε πάντα το Παναθηναϊκό ότι έχει χάσει το κίνητρο του. Έχει κίνητρο και περιμένει αυτά τα μάτια τώρα με τον Προμηθέα για να βγει αυτός τρίτος. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Αρχίζει ο Μέντς από το παιχνίδι του Σαββάτου στην Πάτρα. Καλή σου συνέχεια. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αναμένεται η σειρά των μικρών τελικών με τον Προμηθέα Πάτρας. Ενώ έχουμε κι άλλο χτύπημα, έτσι, του Γιώργου Σαββίδη μέσω Instagram. Μεταγραφικής σημασίας θα μπορέσουμε να το χαρακτηρίσουμε. Ανέβασε μια εικόνα στην οποία γράφει Coming Soon, έρχεται σύντομα. Και έχει προσθέσει τα σχόλια κάποιος άλλος και μείνετε συγκεντρωμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Δούμε, ίσως στις επόμενες ώρες υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά ζητήματα μετά από αυτή την ανάρτηση του Γιώργου Σαββίδη στο Instagram. Μπορεί να αναγγέλει ίσως κάποια κίνηση μεταγραφική που πρόκειται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες, ημέρες θα φανεί. Σχεδιασμός της νέας ομάδας του ΠΑΟΚ για την σεζόν 2018-2019 έχει μπει σε full ρυθμούς, όπως βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Όλοι στο στρατόπεδο του κεφάλου κινούνται σε μεταγραφικούς ρυθμούς. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο πλήρως εκεί. Εσείς μείνετε συντονισμένοι φυσικά στο Λίμπερο 107,4 για να ενημερώνεστε άμεσα για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο φυσικά. Πομπή Φουλ Επίθεση έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο από τις 2 μέχρι τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.